Δώσαμε μία μάχη και γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και αυτό μας δίνει χαρά. Και θα το συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές. Και μάλιστα το είχαμε προγραμματίσει ανεξάρτητα αν θα είχαμε εθνικές ή όχι. Το ποσοστό βεβαίως είναι λίγο αυξημένο σε σχέση με το 2014, όμως το συνολικό αποτέλεσμα, γιατί ποτέ δεν είναι το κριτήριο το τι πήραμε, αλλά το συνολικό για τη χώρα, για το Δήμο, για τον Πειραιά. Δεν είναι ικανοποιητικό σε καμιά περίπτωση και το λέω γιατί οι πολιτικές δυνάμεις και οι παρατάξεις που είναι υπέρ των επιχειρηματιών και αυτών τα συμφέροντα εκπροσωπούνε και όχι των λαϊκών γειτονιών και των αναγκών των Πειραιωτών, μπήκανε μπροστά. Mm-hmm. Άρα με αυτή την έννοια εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέξαμε και την επόμενη μέρα θα είμαστε εκεί, θα αντιμαχόμαστε κάθε αντιλαϊκή πολιτική, θα διεκδικούμε για τις γειτονιές μας υποδομές, για τα σχολεία μας, παιδικούς σταθμούς, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και ο πόλος που θα στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων. Εγώ, ξέρετε ότι το λιμάνι... Συνολικά για το αποτέλεσμα, αφού μου πήγατε στον Πειραιά... Συνολικά όμως, συνολικά θα πω κάτι. Όχι, δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Αφού ξεκινήσετε με τον Πειραιά και κάνετε μια αποτίμηση για το δικό σας αποτέλεσμα του κόμματός σας, αν έχετε κάποια προτίμηση, τέλος πάντων, σε σχέση με το δεύτερο γύρο, μεταξύ του κ. Μόραλη και του κ. Βλαχάκου. Οι παρατάξεις που είναι στο δεύτερο γύρο είναι του κυρίου Μόραλη που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Βλαχάκος που υποστηρίζεται από το υπόλοιπο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς με την πολιτική αυτών των παρατάξεων δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν διαλέγουμε κανέναν. Βγάλαμε ανακοίνωση όχι μόνο της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και των κομματικών οργανώσεων του Πειραιά που λέμε Λευκό Άκερο. Για τους μη γνωρίζοντες, αυτή είναι η στάση σας παντού, έτσι, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι δεύτερο γύρο, είναι συνολική. Είναι μια στάση συνεπής, δηλαδή ό,τι ψηφίζουμε στον πρώτο γύρο, ψηφίζουμε και στο δεύτερο. Δεν μπαίνετε στη συζήτηση, αν είναι κάποιος, το μη χείρον, ξέρω, ή ποιο μπορεί να είναι λίγο πιο κοντά. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο γενικό. Πάμε στο γενικό. Αυτό που εκτιμήσαμε και αυτό φαίνεται μέσα από το αποτέλεσμα είναι η συντηρητικοποίηση συνολικά και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή η εναλλαγή. Ο πρώτος λόγος είναι, ξέρετε, στις ευρωεκλογές πάντα είναι πιο χαλαρή η ψήφος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια πίεση. Όμως αυτές τις εκλογές είχαν δώσει χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Πολλώθηκε το κλίμα στην κυριολεξία. Εμείς συναντήσαμε ανθρώπους που μας ακούγανε με προσοχή, προβληματιζόντουσαν και πηγαίνανε και με βαριά καρδιά να το ρίξουν σε κάποιον από τους δυο. Ωστόσο. Εμείς τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι και οι δύο συμβάλανε σε αυτή τη συντηρητικοποίηση. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ με το μανδύα του προοδευτισμού, όμως την κυριολεξία η πολιτική του ήταν αντιλαϊκή. Και βεβαίως επί 4 χρόνια μαζί με τον ακροδεξιό τον ΑΝΕΛ. Και φορολαϊλασία και μειώσεις μισθών και μείωση δικαιωμάτων. Και βεβαίως από την άλλη η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά με εθνικιστικά διλήμματα, αλλά και τάξιμο για μείωση φορολογίας που αφορά το κεφάλαιο και ασφάλεια, δηλαδή τι εννοεί, αυτό θα το δούμε και μετά τις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα και η Νέα Δημοκρατία έρχεται να εφαρμόσει τον τρόμο και το μαστίγιο. Αυτό κάνει. Και υπάρχουν οι αφορμές και τα άλουθη, αν θέλετε, και από τη δράση και από τα επεισόδια στη Βουλή τα τελευταία. Ναι. Και το λέω γιατί, ξέρετε, το Μάιο, 5 Μάη του 2010, με εκείνη την πολύ μεγάλη συγκέντρωση και με τα γεγονότα της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς, που δεν έχουν βρεθεί ένοχοι και ευθύνονται και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ,
Τότε επιχειρήθηκε από τους ίδιους δρόμους τα σκαλάκια πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη να ανεβούν, κυρίως Χρυσαυγίτες ήταν, έτσι, για να τα λέμε. Ήταν τότε που εσείς είχατε περιφρονήσει στη Βουλή. Αυτά λοιπόν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε περιφρονήσει στη Βουλή. Αυτά λοιπόν ήταν μια συγκέντρωση τρομερή. Τέτοια δεν έχει ξαναγίνει και γι' αυτό φτιάξανε αυτά τα επεισόδια για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Από τότε λοιπόν αυτά τα σημεία φυλάσσονται. Ναι. Πώς λοιπόν τώρα. Το λέτε με αφορμή το Ρουβίκονα. Εντάξει. Κυρία Μανολακού, ο αντικειμενικός στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές ποιος είναι? Εσείς με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι βάσει των πραγματικών δεδομένων, βεβαίως. Ναι, εμείς δεν λέμε απλά ποσοστό. Λέμε δυνάμωμα του ΚΚΕ παντού. Γιατί θα είναι η πραγματική αντιπολίτευση απέναντι σε μία πολιτική δύο κομμάτων που εναλλάσσονται και έχουν την ίδια στρατηγική. Κακά τα ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει την πόρτα να μπει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνουνε. Ναι, εσείς όμως την ίδια πολιτική. Και ξέρετε, έχουν τέτοια ομοιότητα και εμείς λέμε σε αυτόν που προβληματίστηκε σε αυτές τις εκλογές, ας το ξανασκεφτεί στην εξής κατεύθυνση. Διαφωνεί καθόλου η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα των πλεονασμάτων μέχρι το 2060 και μιλάμε για 41 χρόνια μετά. Ξέρετε πόσο χρόνο θα είναι ο καθένας μας. Δεν το λέω, αλλά σημαίνει ότι αφορά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ξέρετε, είναι πράγμα δυσβάσταχτα τα πλεονάσματα στο 60, το 2,5%, ξέρετε ότι υπάρχουν στο ΤΑΙΠΕΔ σχεδόν όλη έχει η κρατική περιουσία. Όμως, επειδή έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, θέλω να σας ρωτήσω και έτσι κάπως και λίγο ειλικρινά. Όχι αν νιώθετε το μάταιο του αγώνα, αλλά νιώθω ότι έχετε κάνει τα πάντα. Σε επίπεδο κινητοποιήσεων, αγωνιστικότητας, συνέπειας, λένε πολλοί. Όμως τα ποσοστά είναι καθυλωμένα. 5, 6, 7... Μήπως και εσείς πρέπει να προβληματιστείτε, γιατί είναι πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ναι, δεν, που τα ποσά σας κινούνται σε αυτό τον άξονα. Αυτή τη φορά θα περιμένει κανείς μια πιο δυναμική άνοδο του ΚΚΕ, ναι, εν ώψη ότι έχουμε και τρία μνημονιακά κόμματα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει? Είναι όλα μνημονιακά πια αυτά. Εντάξει, εγώ... Ναι, ναι. Εμείς τι λέμε, ότι ναι, θα μπορούσαν να κάνουν το βήμα, αλλά ξέρετε, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Και θα σας πω κάτι. Μπορεί κανείς να μετράει το ποσοστό, αλλά δεν μετράει ορισμένους ποιοτικούς δείκτες. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς συζητήσαμε, μιλήσαμε, προβληματίσαμε κόσμο και πιστεύουμε ότι θα κάνει βήμα. Γιατί θα το θεωρήσει ως αναγκαίο. Το ποσοστό θα ενισχυθεί, ξέρετε, όταν υπάρξει ανάταση του ίδιου του λαού. Όταν πιστέψει στην ίδια τη δύναμή του. Σε πολύ κόσμο χρεώνεστε το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποια έννοια? Λένε αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ, αριστερό το ΚΚΕ, τάδα με τα χαΐρια της αριστεράς. Το ακούω πολύ. Να, αυτή είναι η αριστερά. Κύριε Παπαδόπουλε, καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολύ μεγαλύτερο κακό, όχι μόνο οικονομικά στην τσέπη του καθένα, του κάθε απλού εργαζόμενου, αλλά χρεοκοπεί την ιδέα του αριστερού ότι δουλεύει για το κοινωνικό σύνολο. Ενώ άσκησε συντηρητική πολιτική, την έντυσε ως προδευτική, ως αριστερή και βεβαίως σε αυτό συνέβαλε και αυτό συνέβαλε και η Νέα Δημοκρατία όταν τον κατηγορούσε ότι είναι κομμουνιστής ή ότι είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα αστικό κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΣΟΚ, είναι το νέο ΠΑΣΟΚ και παίζει το ρόλο του αστικού συστήματος της εναλλαγής. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος και να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές για το συμφέρον του, για τη δική του φωνή. Αύριο έρχονται πιο δύσκολες καταστάσεις και εμείς έντιμα, ειλικρινά του το λέμε, άρα πρέπει να ενισχύσει το συμφέρον των δικών του δικαιωμάτων, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ήτανε συνεπές, είναι αγωνιστικό, μαχητικό, ναι, και έτσι θα δώσουμε και αυτό τον κυμάκι. Λένε πως σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου εφαρμόστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έφερε μεγάλη δυστυχία στο λαό. Θέλω να σας πω ότι γίνονται δημοψηφίσματα. Έτσι, ναι, έγινε, ναι, κάτι το οποίο, ναι, έχει ακουστεί κατά καιρούς. Ναι, θα σας απαντήσω όχι με εικασίες, αλλά με δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και στην Ρωσία και σε άλλες
πρώην σοσιαλιστικές χώρες δίνουν προβάδισμα στο προηγούμενο καθεστώς. Γιατί είχαν εξασφαλίσει μόνιμη και σταθερή δουλειά, δημόσια υγεία, παιδεία, πολιτισμό. Αυτά σήμερα θεωρούνται πολυτέλεια και για αυτούς τους ίδιους, αλλά η ανατροπή, ξέρετε, είχε επιπτώσεις και στις καπιταλιστικές χώρες. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί ιδεολογικά, όμως για τις επιπτώσεις δεν υπήρχαν ιδιοπόλοι του συστήματος. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε είναι μια μεγάλη ιδιοπόλη. Εγώ σας λέω, σήμερα κυριαρχεί το καπιταλιστικό σύστημα. Έχουμε περισσότερους πολέμους, περισσότερη φτώχεια, περισσότερη δυστυχία, προσφυγιά, μετανάστες, πνιγμούς και πάρα πολλά άλλα. Κυρία Διαμάντου Μανολάκο, βουλευτής Β' Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά με τη Λαϊκή Συσπήρωση, εκλεγμένη και μάλιστα με έναν αξιοπρεπέστατο ποσοστό. Να είστε καλά, κυρία Μανολάκο, χαρήκαμε για αυτή τη συνομιλία. Και πάντα έτσι. Να έχει την διαγωνιστικότητα πάντα.